κορίτσια, στο σημερινό βίντεο, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα Γενάρη. Δεν είχα κάνει αγαπημένα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, σας είχα εξηγήσει τους λόγους στο προηγούμενο vlog που είχε ανέβει. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω πολλά πράγματα, καθώς ήθελα όταν ήταν να βγω ή να περιποιηθώ το πρόσωπό μου, την επιδερμίδα μου και όλα τα σχετικά και το μακιγιάζ μου, ήθελα κάτι γρήγορο, κάτι που δεν θα μου έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, κάτι πρακτικό, και νομίζω ότι όλα όσα έχω να σας δείξω σήμερα βοήθησαν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, είναι πρακτικά και γι' αυτό τα έχω στα αγαπημένα του μήνα και γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι το Micellar νερό καθαρισμού Sensitive 3-1 για ευαίσθητες επιδερμίδες της Nivea. Είναι στα 200 ml και απομακρύνει το make-up, βοηθά να μειωθούν κοκκινίλες, τράβηγμα και ξηρότητα. Το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό, μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω από όσα νερά Micellar έχω, αν δεν είναι το καλύτερο, σίγουρα είναι μέσα στα... είναι στη δεύτερη θέση, αν δεν είναι το πρώτο, που νομίζω ότι άξια μπορεί να πάρει τη θέση του πρώτου σε αυτά που έχω στη συλλογή μου. Πρόσφατα το είχα βρει και σε προσφορά 1-1, οπότε εκμεταλλεύτηκα την προσφορά και το πήρα μαζί με μία φίλη μου γιατί ήθελε και αυτή να το δοκιμάσει, οπότε έχω και ένα στην κάβα. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε, απομακρύνει απίστευτα πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ, δεν τσούζει καθόλου στα μάτια, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες και όλα τα σχετικά, αλλά έχει τύχει να δοκιμάσω νερό Micellar το οποίο λέει ότι είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες και να καρατσούξει το μάτι μου. Αυτό εδώ σας είχα πει και σε παλαιότερο βίντεο, μπορείς να το βάλεις και σαν ορό για παράδειγμα μέσα στο μάτι, μιλάω για μένα που φοράω και φακούς, οπότε ναι, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Μιας και ανέφερα την Nivea, θα συνεχίσω με ένα ακόμα προϊόν της Nivea, το οποίο δεν έχει κλείσει και καλά. Λοιπόν, το οποίο είναι το αποσμητικό Antiperspirant Talc Sensation για αίσθηση στεγνής και απαλής επιδερμίδας στη στιγμή. Λέει ότι κρατάει 48 ώρες, οκ, αυτό καμία μας νομίζω δεν το δοκιμάζει. Καολίν Powder λέει, για απαλή περιποίηση είναι αυτό εδώ. Αίσθηση στεγνής και απαλής επιδερμίδας στη στιγμή χάρη στην πολύτιμη πούδρα καολίν που περιέχει, 48 ώρες προστασία από τον υδρότα και απαλή περιποίηση Nivea Care. Συμβατό με την επιδερμίδα, δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς συνόπνευμα και χρωστικές ουσίες, είναι στα 50 ml. Πάρα πολύ καλό. Σας έχω ξαναπεί πάλι στο παρελθόν ότι το χειμώνα προτιμώ να χρησιμοποιώ αποσμητικά σε ρολόν και αυτό είναι νούμερο ένα στις επιλογές μου. Θα συνεχίσω λίγο με περιποίηση προσώπου και θα πάω σε αυτήν εδώ την ενυδατική 24ωρη κρέμα από τη Fresiderm, η οποία είναι για ηλικίες 20 και με παίρνει ακόμα για λίγο, για λίγους μήνες να χρησιμοποιώ 20 και. Απαλή 24ωρη ενυδατική κρέμα λεπτής υφής, παρατεταμένη ενυδάτωση, βελτίωση δερματικής υφής, αντιοξυδοτική δράση και φωτοπροστασία DNA. Paraben free, δερματολογικά ελεγμένο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την ενυδατική κρέμα της Fresiderm είναι πρώτον η μυρωδιά της, δεύτερον η ενυδάτωση, η άμεση που σου προσφέρει, όταν σας το έχω ξαναπεί, οπότε λέω σήμερα σας το έχω ξαναπεί, αλλά είναι προϊόντα που τα αγαπώ τον τελευταίο καιρό και τα εμπιστεύομαι και γι' αυτό και σας τα λέω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πάλι σήμερα με τα Σαρδάμ. Όταν νιώθω την επιδερμίδα μου ότι θέλει ενυδάτωση, μου την προσφέρει άμεσα και ενυδάτωση που διαρκεί και βλέπεις άμεση αλλαγή στην όψη της επιδερμίδας σου και... θα προχωρήσω επίσης σε περιποίηση προσώπου και πιο συγκεκριμένα για τα μάτια και θα σας δείξω από την ApiVita, την AquaVita, την κρέμα ματιών, η οποία είναι οφθαλμολογικά ελεγμένη. Μου αρέσει πάρα πολύ, πέραν το ότι μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία της γιατί είναι σε αντλία και σε βοηθάει με ένα πάτημα
τουλάχιστον με τον τρόπο που τη χρησιμοποιώ εγώ, να εφαρμόσω και στα δυο μου μάτια. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις για αυτή την κρέμα, και καλές και αρνητικές. Σε μένα ευτυχώς έχει καθίσει καλά και με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί νιώθω άμεση ανακούφιση λόγω της πολύ ωραίης εργασίας μου μπροστά στον υπολογιστή. Ας προχωρήσουμε λίγο σε πιο μακιγιάζ και θα σας δείξω ένα make-up το οποίο το χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από την Avon, είναι σε αυτήν εδώ την υπέροχη γυάλινη συσκευασία. Είναι από τη σειρά Ideal Flawless, είναι με δείκτη προστασίας 15, είναι με αντλία και μου αρέσει πάρα πολύ, εφαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα στο πρόσωπο, διαρκεί αρκετές ώρες, τουλάχιστον τις ώρες που χρειάζεται να λείπω από το σπίτι με καλύπτει πλήρως. Δεν μπορώ να σας πω αν θα καλύψει ιδιαίτερα σημάδια και τέτοια, γιατί δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με την επιδερμίδα μου, αλλά πιστεύω, βάσει της σύστασής του δηλαδή που τον βλέπω την ώρα που το εφαρμόζω, σίγουρα κάποιες κοκκινίλες και κάποια μικρά σπυράκια σίγουρα μπορεί να σας τα καλύψει. Είναι στα 30ml, όπως συνήθως είναι τα περισσότερα make-up, και μπορείτε να το πετύχετε και σε πάρα πολύ καλή προσφορά στις μπροσούρες της Avon. Θα προχωρήσω σε ένα προϊόν το οποίο είναι από την Estée Lauder και είναι αυτό εδώ το στυλό. Είναι το Double Wear Brush On Glow BB Highlighter, το οποίο είναι... κάνει 500 πράγματα σε ένα. Είναι BB cream, είναι highlighter, μπορείς να το βάλεις και σαν concealer. Είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή, την οποία πρέπει να τη στρίψετε για να βγάλει προϊόν. Εγώ το χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα, το χρησιμοποιώ συνήθως εφόσον έχω τελειώσει το μακιγιάζ μου, βάζω λίγες πινελιές εδώ πέρα, για να δώσει έτσι λίγο περισσότερο φως και μου βοηθάει πάρα πολύ όταν δεν θέλω να κάνω κάτι έντονο, όταν θέλω να είναι κάτι λίγο πιο απογευματινό. Για παράδειγμα, να σας πω, όταν θέλω να πάω π.χ. στον οδοντίατρο, δεν βάφομαι, αλλά θέλω έστω τα μάτια μου έτσι να είναι λίγο πιο φωτεινά. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό και με καλύπτει πλήρως. Είναι αυτό το βαμμένο άβαφο που, αποτέλεσμα που δίνει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προχωρήσω σε μια παλέτα που σίγουρα έχετε βαρεθεί να τη βλέπετε από μένα, αλλά δεν την αποχωρίζομαι, δεν κάνω μακιγιάζ πλέον χωρίς αυτή. Έχω ξεχάσει τις εκατομμύρια άλλες παλέτες που έχω στη συλλογή μου και είναι από την W7, λίγο το φως δεν μας θα λέει καλά σήμερα, από την W7 In The Buffy Natural Nudes. Σας έχω ξαναδείξει τα χρώματά της. Πιο πολύ μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτό εδώ στο κινητό βλέφαρο και μετά με κάποιο από τα καφέ να παίζω σε γωνίες και σε κόχη. Πάρα πολύ καλή παλέτα, με εξυπηρετεί για μακιγιάζ από το πρωί, απόγευμα, βράδυ, μεσάνυχτα. Μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ τυχερή, νιώθω πάρα πολύ τυχερή που την κέρδισα. Ένα ρούζ που με έχει σώσει πάρα πολλές φορές και το οποίο δεν ξέρω και αυτό εάν θα τελειώσει ποτέ, γιατί γενικότερα τα προϊόντα της Balm τα αγοράζει σήμερα, τελειώνουν όταν είναι να τα πάρουν τα εγγόνια σου, είναι αυτό εδώ το ρούζ, το Down Boy, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σκιά και σαν ρούζ. Καταπληκτική συσκευασία, έχει καθρέφτη και θα σας δείξω λίγο και την απόχρωση όσο μπορέσω. Είναι ένα ρούζ που εμένα είναι το ιδανικό χρώμα για μένα να χρησιμοποιώ. Είναι αυτό που δίνει το ροδαλό χρώμα στα ζυγωματικά της υγείας, της φρεσκάδας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν είσαστε, ξέρω εγώ, τελείως άβαφες και να σας δώσει έτσι απλά μία αίσθηση φρεσκάδας. Και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι η νούμερο ένα επιλογή μου το τελευταίο διάστημα. Θα προχωρήσω σε ένα προϊόν που είναι τελευταίο απόκτημα και είναι από την Golden Rose, γιατί είχα λυσάξει και το συζητούσα συνέχεια με τη φίλη μου την Ιωάννα τη Χιωτέλη εδώ στο YouTube, και είναι ένα κραγιονάκι της Golden Rose από τη Velvet Matte σειρά, είναι η απόχρωση 7, είναι η απόχρωση που φοράω και τώρα στα χείλη μου. Το έχω λιώσει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά η απόχρωση στην κάμερα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για καθημερινό μακιγιάζ, έτσι πρωί, απόγευμα και όλα τα σχετικά.
Θα προχωρήσω σε δύο προϊόντα μαζί και αυτό ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής λόγω του ότι είδα ότι ταιριάζουν χρωματικά. Μπλε καπάκι, μαύρο το υπόλοιπο. Λοιπόν, το πρώτο είναι το eyeliner, το liquid ink της Essence, είναι το waterproof. Είναι αυτό με το ψηλό το πινελάκι, αυτό χρησιμοποιώ και τώρα, αυτό χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. Του έχω πάρει και τον αέρα και τσουπ, μια γραμμή κάνεις και τελείωσες. Με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Παρόλο που είναι αδιάβροχο, δεν έχω βρει κάποια δυσκολία στον ντεμακιγιάζ του. Κρατάει ώρες, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ οικονομικό και σίγουρα σας το προτείνω. Και θα προχωρήσω στη μάσκαρα που έχω ερωτευτεί. Έχω παθιαστεί μαζί της, δεν χρησιμοποιώ άλλη καμία μάσκαρα το τελευταίο διάστημα και είναι η Extra Volume Mascara από την Adele. Το βουρτσάκι της δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο σε σχέση ας πούμε με άλλα βουρτσάκια που βλέπουμε, καμπυλωτά, σουτσουμούξου και τα σχετικά. Είναι αυτό εδώ το βουρτσάκι της, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά παρόλα αυτά δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μου. Βλέπω βλεφαρίδες ρε παιδί μου, φανταστικό διαχωρισμό, φανταστικό όγκο και δίνει στο αποτέλεσμα κάτι το μαγικό. Τέλος, έχω ένα άρωμα όσον αφορά τα beauty κομμάτια και είναι αυτό εδώ από την Avon επίσης. Λέω επίσης γιατί σας έδειξα πάλι από την Avon. Αν δεν κάνω λάθος, για να δω όμως να το βεβαιώσω, ναι. Λοιπόν, είναι στα 30 ml, ήταν συλλεκτικό. Αυτό μου το έκανε δώρο η μαμά μου. Είναι το άρωμα Rare Pearls. Συνήθως η κανονική του συσκευασία στα 50 ml νομίζω στοιχίζει σε κανονική τιμή γύρω στα 50 με 60 ευρώ και σε προσφορά το βρίσκει συνήθως στα 30. Αυτό είχε 9,90. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν έτσι σε συσκευασία δώρου και αμέσως μετά μισό λεπτό να το πιάσω και από εδώ. Αγόρασα και αυτό εδώ και τα έχω έτσι εδώ στο έπιπλό μου δίπλα-δίπλα σαν δωράκια. Αυτό είναι το Pour Blanca. Αλλά έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ περισσότερο αυτό το μήνα, γιατί όταν το είδα στην μπροσούρα και είχε, ξέρετε αν έχετε δει ποτέ μπροσούρες της Avon, λέει τρίψτε για να μυρίσετε, μου μύρισε πάρα πολύ την Angel. Και έχω έρωτα με την Angel, συγγνώμη Νίνα Ρίτσι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η Angel και μου θύμισε αυτό εδώ και γι' αυτό το πήραμε με τη μαμά μου. Μου λέει η μαμά μου, θα στο κάνω δώρο, λέω μαμά μου που δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, έχει καλή διάρκεια. Θεωρώ ότι ήταν σε μία προσφορά που συνέφερε να το αγοράσεις. Και αυτά όσον αφορά το beauty κομμάτι. Όσον αφορά τα άσχετα αγαπημένα, δεν έχω να σας πω πολλά. Έχω να σας πω σαν πρώτο αγαπημένο τη σειρά Vampire Diaries. Σαν δεύτερο αγαπημένο έχω να σας πω τη σειρά The Originals, που λίγο συσχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει περισσότερο το Vampire Diaries και, ή το The Originals, αν παρακολουθείτε κάποια από αυτά τα δύο ή και τα δύο. Και επανέρχομαι με μία ταινία που την έχω ξαναβάλει στα αγαπημένα μου, αλλά πραγματικά έχω κολλήσει με αυτή την ταινία, η οποία είναι το The Impossible, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να τρέξετε να το δείτε. Σας το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, αλλά μου είχε κολλήσει τώρα τελευταία να το ξαναδώ και το ξαναείδα. Και τέλος, ήταν μόνο σειρές και τέτοια όσον αφορούσε τα άσχετα αγαπημένα, σαν μία ακόμα σειρά που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Arrow. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτά ήταν τα αγαπημένα, ελπίζω να σας άρεσαν, πείτε μου αν έχουμε κάποιο κοινό, πείτε μου ένα δικό σας αγαπημένο που δεν αποχωριστήκατε καθόλου το μήνα που μας πέρασε. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα δύο τελευταία προηγούμενα μου βίντεο και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Twitter. Θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, γεια σας!